Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος. Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Ο Γιώργης πρέπει να πάει Αθήνα για δουλειά, αλλά όταν προτείνει στην Ιουλία να τον ακολουθήσει, εκείνη θα αρνηθεί, καθώς θέλει να βρεθεί με τον Στάθη, αλλά ο Γιώργης έχει καταλάβει πολλά. Στη συνέχεια ο Γιώργης και η Ευτυχία εκφράζουν ο ένας στον άλλον τα αισθήματά τους, αλλά καταλήγουν σε αδιέξοδο. Ο Λυκούργος εκφράζει στην Χάιδο την ανησυχία του, ότι ο Κωνσταντίνος έχει παρεδώσει με τη συμμορία του κεφάλα στην Αθήνα. Η Βασιλική ταράζεται, όταν η Ειρήνη της λέει ότι η Αρετή την έβαλε να κατηγορήσει τον Φίλιππο στην αστυνομία. Αργότερα μάνα και κόρη θα έρθουν σε ρήξη. Η Χάιδο είναι πεπισμένη ότι ο Πέτρος ήταν ο πατέρας της Ειρήνης, αναθαρεί όμως με κάτι που της επισημαίνει ο Λυκούργος. Τέλος η Δήμητρα καλεί τον Κίμωνα σπίτι της, και του κάνει αισθησιακό στρίπτιζο ζράινα. Μετά από μια παθιασμένη νύχτα, το ζευγάρι πηγαίνει βόλτα σε ένα γραφικό χωριό της Μάνης. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι μας, για να μαθαίνετε πρώτοι όλες τις εξελίξεις, έρχονται πολύ συναρπαστικά επεισόδια.